Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Οι μαθητέ του πρώτου επιστημονικού πεδίου εξετάστηκαν σήμερα στο μάθημα των Ατινικών, τον οποίο τα θέματα κρίνονται βατά, προσιτά, χωρί αναμενόμενε δυσκολίε. Α περάσουμε στι απαντήσει των θεμάτων, ξεκινώντα από τη μετάφραση, όπου είναι από το κείμενο 23. Ο Σκριβωνιανό είχε στασιάσει στην Ιλυρία εναντίον του Κλαβδίου. Ο Πέτο είχε πάει με το μέρο του και αφού σκοτώθηκε ο Σκριβωνιανό, τον οδηγούσαν σιδεροδέσμιο στη δρό. Επρόκειτο να ανέβει σε πλοίο. Η Άρια παρακαλούσε του στρατηγώτε να επιβαστεί μαζί. Δεν το κατόρθωσε, νοικίασε ψαράδικο πλοιάριο και το πελώριο πλοίο ακολούθησε. Μετάφρασε από το απόσπασμα 38. Μία νύχτα δηλαδή, καθόταν με την κόρη τη αδερφή τη σε κάποιο μικρό ιερό και περίμενε μέχρι ότου ακουστεί κάποια φωνή που να ανταποκρινόταν στο σκοπό του. Τελικά η κοπέλα, κουρασμένη από την πολύ ορθοστασία, ζήτησε από τη θεία τη να τη παραχωρήσει για λίγο τη θέση τη. Τότε η Κεκυλία είπε στην κοπέλα: Εγώ ευχαρίστω σου παραχωρώ τη θέση μου. Αυτό το λόγο λίγο αργότερα επιβεβαίωσε η ίδια η πραγματικότητα. Β1 άσκηση, εισαγωγή. Ένα σωστό, δύο λάθο, τρία σωστό, τέσσερα λάθο και πέντε λάθο. Β2 άσκηση, ετοιμολογία. Μετάδοση είναι το ντάμπατ. Ναυάγιο, οι μαθητέ μπορούσαν να γράψουν είτε ναύεμ είτε ναβίκουλα. Νυχτερινό νόκτε, απόσταση στάντι μητρότητα ματερτέρα. Γαμένα αλφα, ασκήσεις γραμματικής. Νόκτε νόκτιουμ, σορόρι σορόρουμ, βόξ βόκουμ, σέντε σέντουμ. Γαμένα βίτα, λάκρυμε λάκρυμα, διου διούτιους και διουτίσιμε, σίκη σίκα, έγιους έα. Ιγκεντέμκβε, και Ιγκεντισιμάνκβε. Χοκ δίκτουμ, χεκ δίκτα. Ρε ρε γαμα Γάμα άσκηση με ρηματικού τύπου.

ΔΕΛΤΑ 1α άσκηση από το συντακτικό. ΣΕ άμεσο αντικείμενο στο ρήμα ΝΤΑΜΠΑΤ και έχουμε άμεση αυτοπάθεια. Κόντρα Κλαούντιου με μπρόθετο επιρρηματικό προσδιορισμό τη εχθρική κατεύθυνση σε πρόσωπο συγκεκριμένα και προσδιορίζει το ΜΟΒΕΡΑΤ. Πισκατόρια. Ομοιόπτοτο ονοματικό επιθετικό προσδιορισμό στο Ναβίκουλα. Στάντι. Γενική γερουνδίου ω συμπλήρωμα, γενική αντικειμενική στο Μόρα. Πάουλο. Απρόθετη αφαιρετική οργανική του μέτρου ή τη διαφορά στο επίρρημα Πόστ. ΔΕΛΤΑ1Β άσκηση είναι άσκηση από την παθητική στη ε, ε, σύνταξη. Χοκ δίκτουν Πάουλο Πόστερε ύψα και έπρεπε να γίνει Χοκ dictum Πάουλο Πόστερε ύψα κομφιρμάτου μεστ. ΔΕΛΤΑ2Α να εντοπιστούν οι δευτερεύουσε. Ντούμα λίκ βαβόξ κόγκρουενξ προποζή αουντιρέτουρ και αναγνωρίζεται. Δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική πρόταση η οποία εισάγεται με το χρονικό σύνδεσμο Doom, καθώ εκφράζει το ιστερόχρονο. Εκφέρεται με υποτακτική έγκληση γιατί η πράξη περιγράφεται ω προσδοκία ή επιδίωξη. Συγκεκριμένα είναι χρόνο παρατατικού, το «audiretum». Εξαρτάται από ρήμα ιστορικού χρόνου, το «expectebat», και είναι παρατατικό και αυτό, και σε σχέση με την πρόταση που προσδιορίζει, δηλώνει το υστερόχρονο στο παρελθόν. Λειτουργεί ω επιρηματικό προσδιορισμό του χρόνου στο ρήμα εξάρτηση Η δεύτερη πρόταση, ουτσίμπι παουλίσπερ loco κέντερετ, Δευτερεύουσα ουσιαστική βουλητική πρόταση. Εισάγεται με τον βουλητικό σύνδεσμο ΟΥΤ και είναι καταφατική. Εκφέρεται με έγκληση υποτακτική, όπω όλε εξάλλου οι βουλητικέ, γιατί το περιεχόμενό τη είναι απλώ επιθυμητό. Συγκεκριμένα είναι χρόνο παρατατικού, κέντερετ, γιατί εξαρτάται από ρήμα ιστορικό χρόνου, ρογκάβιτ, που είναι ιστορικό παρακείμενο. Παρατηρείται εδώ η ιδιομορφία στην ακολουθία των χρόνων, γιατί η βούληση είναι ιδωμένη. Τη στιγμή που εμφανίζεται στο μυαλό του μιλητή. Έχουμε δηλαδή συγχρονισμό τη κύρια με τη δευτερεύουσα και όχι τη στιγμή τη πιθανή πραγματοποίησή τη. Η πρόταση αναφέρεται στο παρελθόν και λειτουργεί ω έμεσο αντικείμενο στο ρήμα εξάρτηση που είναι το ρογκάβιτ. Η ΔΕΛΤΑ 2Β άσκηση είναι μετασχηματιστική από τον ευθύ στον πλάγιο λόγο. Εγκολιμπέντερ τύμπη με ασέντε κέντο και γίνεται και κοιλία ντίξιτ σε λιμπέντερ ή λισούα σέντε κέντερε. Αυτά με τα θέματα των λατινικών. Ε, Φορτούνα μπώνε και από εμά, λοιπόν. Συνεχίζουμε με τι απαντήσει των θεμάτων στην πληροφορική. Καλησπέρα σα. Τα θέματα στην πληροφορική σήμερα, ε, ειδικά τα δύο πρώτα βασίστηκαν στη νέα ύλη, αυτή που εξετάζεται τα τελευταία δύο χρόνια και ήταν βατά. Ενώ τα Γ και Δ δεν έκρυβαν ούτε αυτά κάποια έκπληξη. Α περάσουμε στι απαντήσει. Στο θέμα Α, το Α1 είναι λάθος, σωστό, σωστό, λάθος, λάθος. Στο Α2 ο κόμβος 1 παίρνει την τιμή 20, ο κόμβος 2 την τιμή 6, ο κόμβος 3 την τιμή 4, ο κόμβος 4 την τιμή 15 και ο κόμβος 5 την τιμή 34. Η απάντηση για το ερώτημα Α3 βρίσκεται στο συμπληρωματικό εκπαιδευτικό υλικό στη σελίδα 43. Οι βασικές πράξεις των συνδεδεμένων ληστών είναι ουσιαστικά εισαγωγή, διαγραφή και αναζήτηση κόμβου Επίση, ο έλεγχο αν η λίστα είναι κενή και η διάσχηση τη λίστα για την προσπέλαση των στοιχείων. Ε, την απάντηση του Α4 τη βρίσκουμε στο σχολικό βιβλίο τη ΑΕΠ, το παλιό δηλαδή, το πράσινο, στη σελίδα 33. Τα κριτήρια που πρέπει να ικανοποιεί ένα αλγόριθμο είναι είσοδο-έξοδο, καθοριστικότητα, αποτελεσματικότητα και περατότητα. Στο Β1, η πρώτη επανάληψη θα γίνει τρει φορέ, η δεύτερη επανάληψη καμία και η τρίτη επανάληψη τέσσερι φορέ. Στο Β2, ζεύγοι υπερκλάσει και κλάσει σχηματίζουν μόνο τα ερωτήματα 3 και 4, ενώ όλα τα υπόλοιπα όχι. Στο Β3, μία στίβα είναι άδεια όταν το top είναι 0. Ε, μία ουρά είναι γεμάτη όταν το rear είναι νη. Ε, μία στίβα έχει ένα στοιχείο όταν το top είναι 1. Και μία ουρά έχει δύο στοιχεία όταν η διαφορά rear πλήν front είναι ίση με 1. Στο Β4, τα κενά είναι και Πι συν 1 για το δεύτερο κενό, 0 για το τρίτο, πι κάτω παύλα α <α1> συν 1 για το τέταρτο, 0 για το πέμπτο. Και περνάμε στο θέμα Γ. Στο θέμα Γ ξεκινάμε με τη δήλωση των μεταβλητών και μετά αρχικοποιούμε κάποια πλήθη που θα χρειαστούμε και ένα άθροισμα με την τιμή 0. Ξεκινάμε μια επανάληψη, η οποία γίνεται όσο είναι το πλήθος των κλήσεων κάτω από 100, δηλαδή τερματίζει αν γίνουν 100 κλήσει ή αν το συνολικό κόστο ξεπεράσει τα 10 ευρώ. Άρα, όσο το άθροισμα είναι μικρότερο ίσο από 10 ευρώ. Στη συνέχεια, ξεκινάμε μια επανάληψη όπου ζητάμε τη διάρκεια τη ομιλία και διαβάζουμε το χρόνο σε δευτερόλεπτα μέχρι ώστε να πάρουμε κάποιον θετικό. Βεβαιώνουμε δηλαδή ότι ο χρόνο είναι θετικό. Καλούμε τη συνάρτηση χρέωση δίνοντα το χρόνο σε δευτερόλεπτα και μα υπολογίζει κλιμακωτά, όπω θα δούμε αργότερα, το κόστο ε, και εκχωρούμε αυτό που μα επιστρέφει η συνάρτηση στην μεταβλητή κόστο. Στη συνέχεια εμφανίζουμε το κόστος πώς μας ζητάει η άσκηση. Προσθέτουμε αυτό το κόστος σε ένα άθροισμα και μετράμε άλλη μία κλίση. Επειδή θα χρειαστούμε και το ποσοστό των κλίσεων που είχαν κόστος πάνω από 2 ευρώ, από 2 ευρώ και πάνω, με συγχωρείτε, φτιάχνουμε ένα δεύτερο πλήθος, το πλήθος 2, κάθε φορά που το κόστος είναι μεγαλύτερο ίσο του 2. Μετά το πέρας τη επανάληψη, συνεχίζουμε, υπολογίζουμε το ποσοστό, πλήθος 2 δια πλήθος επί 100, το μέρος προς το όλο δηλαδή επί 100 και το εμφανίζουμε. Η συνάρτηση χρέωση λοιπόν είναι πραγματική, επιστρέφει μια πραγματική τιμή. Ε, δηλώνουμε τις μεταβλητέ και ξεκινάμε με τις εντολές. Υπολογίζουμε πόσα λεπτά βλέποντας πόσες φορές χωράνε τα 60 δευτερόλεπτα μέσα στο χρόνο που έχουμε δώσει. Ε, αν περισσεύει κάτι από αυτά τότε υπολογίζουμε σύν ένα λεπτό αλλιώς ε, παραμένουν τα λεπτά όσοι είχαν και τα πρώτα τρία λεπτά χρεώνονται με 0,06 ευρώ αναλεπτό, Ενώ επειδή είπαμε, όπως, όπως είπαμε πριν, η χρέωση ήταν κλιμακωτή, ε, όταν έχουμε διάρκεια χρόνου μεγαλύτερη από 4 λεπτά, έχουμε 3 επί 0,06 συν τα παραπανίσια, που από όλα δηλαδή αφαιρούμε τα 3, επί 0,04. Περάναμε στο, δεύτερο, στο, τέταρτο θέμα. Ε, ξεκινάμε πάλι με τις μεταβλητέ με τη δήλωσή τους. Έχουμε και δυσδιάστατο και μονοδιάστατο πίνακα εδώ πέρα. Ξεκινάμε γεμίζοντα του πίνακε. Για γι' από 1 μέχρι 10 διαβάζουμε τα 10 ονόματα των ξενοδοχείων και ταυτόχρονα για ένα ερώτημα που θα απαντηθεί αργότερα φτιάχνουμε και το άθροισμα. Το αρχικοποιούμε για κάθε ξενοδοχείο όπου το ενημερώνουμε μέσα στη δεύτερη επανάληψη για κάπου από 1 μέχρι 12. Διαβάζουμε τον αριθμό των επισκεπτών και προσαυξάνουμε το άθροισμα με αυτού. Μετά το πέρασ των επαναλήψεων. Πάμε για κάθε μήνα λοιπόν από 1 μέχρι 12. Πάμε λοιπόν κατά στήλη στον πίνακα το δυσδιάστατο και αρχικοποιούμε ένα πλήθο με την τιμή 0. Για γιώτα λοιπόν από 1 μέχρι 10 για όλα τα ξενοδοχεία εκείνου του μήνα, κοιτάζουμε κάθε φορά που έχουμε αριθμό επισκεπτών πάνω από χίλιου, αυξάνουμε το πλήθο κατά 1. Όταν τελειώσει η εμφολευμένη επανάληψη, εξετάζουμε αν το πλήθο είναι ίσο με το 0. Οπότε εμφανίζουμε ότι το μήνα τάδε, τον αντίστοιχο μήνα κάπα δηλαδή, κανένα ξενοδοχείο δεν είχε πάνω από χίλιου, Αλλιώ, εμφανίζουμε ότι πλου ξενοδοχεία είχαν πάνω από χίλιου επισκέπτε. Τελειώνει η επανάληψη και κάνουμε μία ταξινόμηση. Εδώ εργαστήκαμε λίγο πιο έξυπνα. Για το θέμα ΔΕΛΤΑ 3 ήθελε να κάνουμε ουσιαστικά ε, να βρούμε το ελάχιστο και να εμφανίσουμε πόσα ξενοδοχεία είχαν ίσο αριθμό με τον ελάχιστο επισκεπτών κατά τη διάρκεια του έτους. Οπότε, αφού στο τέταρτο μα ζητούσαν μία ταξινόμηση, προχωρήσαμε στην ταξινόμηση όπως την βλέπουμε από το βιβλίο, προχωράμε στην επόμενη διαφάνεια, ε, κάνοντας παράλληλη ταξινόμηση στον πίνακα των ονομάτων, όποτε είχαμε ίδιο πλήθος επισκεπτών. Κάνοντας λοιπόν την ταξινόμηση, ε, μπορούμε να καταλάβουμε ότι αφού η ταξινόμηση είναι ευθύνουσα, το ελάχιστο πλήθος επισκεπτών θα βρίσκεται στην τελευταία θέση του πίνακα. Οπότε εμφανίζουμε το μήνυμα, γράψε ελάχιστο αριθμό επισκεπτών είχαν τα ξενοδοχεία άνω κάτω τελεία και πηγαίνουμε και συγκρίνουμε όλες τις θέσεις από το τέλος μέχρι την αρχή ή μέχρι να βρεθεί κάποια θέση όπου το πλήθος των επισκεπτών δεν είναι ίσο με το πλήθος των επισκεπτών που είναι στη δέκατη θέση και εμφανίζουμε το όνομα αυτού του ξενοδοχείου. Επομένως, στο τέλος απαντάμε, ε, εμφανίζουμε τα ξενοδοχεία σε ευθύνουσα σειρά επισκεπτών για γιώτα από 1 μέχρι 10, εμφανίζουμε το όνομα του ξενοδοχείου και το σύνολο των επισκεπτών. Καλή πτυχή εύχομαστε σε όλα μας τα παιδιά. Συνεχίζουμε με το μάθημα της χημίας. Γεια σας. Ε, τα φετινά θέματα χαρακτηρίζονται κυρίως ότι από, το, από την έκτασή τους ήταν πολλά. Ε, κάλυψαν το μεγαλύτερο μέρος της ύλη ε, από κεφάλαια, με έμφαση στην ιοντική ισορροπία και στην οργανική και απλά ήθελε προσοχή σε κάποια σημεία. Πάμε να δούμε τις απαντήσεις. Θέμα Α... Α1 Γ, Α2 Δ, Α3 Β, Α4 Δ. Το Α5 το σωστό λάθο. 1 σωστό, 2 λάθο, 3 σωστό, 4 λάθο, 5 λάθο. Θέμα Β1. Κάνουμε την ηλεκτρονιακή δόμηση των στοιχείων. Παρατηρούμε ότι ανήκουν στην ίδια ομάδα. Ε, εξηγούμε ότι η ατομική ακτίνα, όσο προχωράμε προ τα κάτω σε μια ομάδα, αυξάνεται γιατί προστίθενται στιβάδε. Πάμε στην επόμενη. Άρα η σωστή σειρά είναι ε, καταυξανόμενη σειρά, ακτίνας, άζωτο, φωσφόρος, αρσενικό. Ε, το β μέρος ζητούσε να, βάλουμε, κατα, ε, να συγκρίνουμε την ισχύ ως βάσης. Έχουμε ε, ήδη κάνει τα στοιχεία, έχουμε δει ότι βρίσκονται στην ίδια ομάδα. Προχωρώντας προς τα πάνω στην ομάδα αυξάνει η ισχύ των βάσεων. Γι' αυτό είναι, πρω, είναι με μικρότερη ε, ισχύ ως βάση η αρσίνη, μετά είναι η φωσφίνη η αμμονία και για να βάλουμε πρώτη την αμήνη, εξηγούμε λίγο ε, με το συν γιώτα επαγωγικό φαινόμενο ότι ο μέθυλο υποκαταστάτη που έχει η αμήνη ε, προκαλεί ισχυρότερο συν γιώτα επαγωγικό, γι' αυτό είναι η πιο ισχυρή βάση. Β2α. Εξηγούμε πάλι από τι διαμορικέ δυνάμει ότι όσο ισχυρότερε είναι οι διαμορικέ δυνάμει που ασκούνται, ε, τόσο υψηλότερο το σημείο βρασμού. Η μεθανόλη έχει κυρίω δεσμού υδρογόνου που είναι ισχυρή, γι' αυτό θα έχει το μεγαλύτερο σημείο και μετά τα άλλα δύο είναι μη πολικά μόρια το υδρογόνο και το μεθάνιο, με το μεθάνιο να έχει μεγαλύτερο ε, MR, οπότε μεγαλύτερο σημείο ζέσεω. Τελικά λοιπόν είναι η μεθανόλη στου 65 ε, βαθμού Κελσίου το σημείο ζέσεω, το υδρογόνο στου μείον 253 και το μεθάνιο στου μείον 162. Β' ερώτημα. Ε, λε Ατελιέ, αυξάνω στο του δοχείου μειώνει την πίεση, οπότε μετατοπίζει τη θέση τη προς τα περισσότερα μόλα αερίων, όπου από τη σχημετρία είναι προς τα αριστερά. Επομένως, εξηγούμε ότι τα μόλ του υδρογόνου θα αυξηθούν. Β3. Ε, α ερώτημα. Ε, εδώ εμείς το έχουμε λύσει, λύνεται και με άλλο τρόπο, με ε, στηριζόμενη στα μόλ των οξονίων. Υπολογίζουν τα μόλ των οξονίων για το διάλειμμα ΔΕΛΤΑ1 πριν και μετά και βλέπουμε ότι διαφοροποιούνται. Επει, ε, ε, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι αμφίδρομοι. το ασθενές, να συνεχίσουμε. Ε, στο διάλειμμα ΔΕΛΤΑ 2 υπολογίζουμε τα μόλ των οξονίων πριν και μετά και βλέπουμε ότι δεν έχουν διαφοροποίηση. Ε, οπότε καταλαβαίνουμε ότι ήταν η μονόδρομη, δηλαδή εκεί ήταν το ισχυρό οξύ. Οπότε το, η απάντησή μα είναι ότι στο, διάλει, ε, στο δοχείο ΔΕΛΤΑ 2, διάλειμμα 2 είναι το υδροα το ισχυρό οξύ και Δ 1 το ασθενέ υδροβίτα. Β ερώτημα. Ε, κάνουμε το πινακάκι με τον ε, ιοντισμό ε, του υδροα. Και, και το υδροβήτα. Βρίσκουμε ότι το ΣΑ λοιπόν αφού είναι ισχυρό, είναι η συγκέντρωση του 10 συμπληνδίου. Στο Ιδροβίτα που είναι ασθενέ, η συγκέντρωσή του είναι μεγαλύτερη από το χ, δηλαδή μεγαλύτερη από το 10 -2. Οπότε η συγκέντρωση του υδροβήτα είναι μεγαλύτερη από το υδροα. Και μετά κάνουμε ε, τι εξουδετερώσει με το υδροξίδιο του νατριού, όπου είναι ίσα τα μόλ. Και καταλήγουμε ότι επειδή το ΣΑ είναι μεγαλύτερο από το ΣΑ ε, να πάμε και στην επόμενη διαφάνεια. Ε, καταλήγουμε στο ότι και το V1 που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε από τη δοξή του νατρίου θα είναι μεγαλύτερο του V2, δηλαδή σωστή ήταν η πρώτη επιλογή. Β4. Ε, η, η, στο α είναι η σειρά το Ι ε, σωστό, το 2 γιώτα λάθο, το 3 γιώτα λάθο. Στο β μέρος πρέπει να αιτιολογήσουμε. Το πρώτο το αιτιολογούμε από τον νόμο Λαβαζιέ Λαβοαζιέλα-Πλάς ότι η αντίστροφη αντίδραση θα έχει αντίθετο πρόσημο ε, στην ΔΕΛΤΑΧ. Για το δεύτερο μπορούμε με ενεργειακό διάγραμμα να παρουσιάσουμε γιατί είναι λάθος, ότι δεν ισχύει αυτό μας είπαν. Και στο τρίτο ε, κάνουμε την κινητική απόδειξη όπου χρησιμοποιούμε τους νόμους ταχύτητας V1-V2, εξηγούμε ότι στην Χι θα είναι ίσε οι ταχύτητε και λύνοντα καταλήγουμε ότι K σε ίσον ΚΑΠΑ 1 προ k 2. Θέμα Γ1. Υπολογίζουμε τα μόλ στην αρχη 0,1. 0-1. Εδώ μπορεί να λυθεί, να λυθεί και με τη μέθοδο με τον νόμο ε, Hess, αλλά εδώ το έχουμε λύσει με τον τύπο που έχει μπει από πέρσι στη Νέα ύλη Και βγάζουμε τελικά ότι το ΔΕΛΤΑΧ τη αντίδραση είναι 120 κιλοτζάουλ ενδόθερμη. Από το διοξείδιο του άνθρακα εδώ έχουμε υπολογίσει, για το 1 μολ χρειάζονται απορροφώνται 120, στα 0 1 μολ πόσο 12 κιλοτζάλ είναι η τελική απάντηση στο πόσα απορροφώνται. Β μέρο, από το πινακάκι τη προηγούμενη αντίδραση υπολογίζουμε ότι παράγονται 0,2 μολ αμμονία. Τα τη φέρνουμε στο καινούριο πινακάκι στην επόμενη αντίδραση που μα δίνουν. Ε, και λέμε έστω χ ότι αντέδρασαν. Χρησιμοποιούμε το δεδομένο που μα λένε ότι το 20%, τη αρχική ποσότητα αντέδρασε. Οπότε βρίσκουμε το χ 0,04 μολ. Ότι αντέδρασαν, δηλαδή διασπάστηκαν. Μετά παίρνουμε τον τύπο τη ε, για να βρούμε τη μέση ταχύτητα τη αμμονία, μείον ΔΕΛΤΑ προ και με αντικατάσταση καταλήγουμε ότι είναι 8 επί 10 στην πλήν 3 μολάρι ένα σεκόντ. Και από την έκφραση τη ταχύτητα, η, μέση ταχύτητα τη αντίδραση συνολικά είναι η ταχύτητα τη αμμονία δεύτερα, οπότε είναι 4 επί 10 στην πλήν 3. Θέμα γ2. Ε, λοιπόν, κάνουμε το πινακάκι με την αντίδραση. Ε, βάζουμε τα, τις ποσότητες που μας λένε στη χημική ισορροπία και αφού μας λένε ε, ως μεταβολή να αφαιρέσουμε ποσότητα διοξιδίου του άνθρακα, ε, βάσει της αρχής λεσσατελιέ, θα μετατοπιστεί η χιγιώτα προς τα δεξιά. Κάνουμε το πινακάκι φτάνοντας στη νέα χιγιώτα, χιγιώτα τόνος. Εκμεταλλευόμαστε το δεδομένο μας δίνει ότι τα τελικά μολ του μονοξιδίου είναι το 1 πέμπτο του, ε, του τελικού και βρίσκουμε το χ 0,2. Ε, υπολογίζουμε από την αρχική χιλιότα, την ΚΑΠΑΣΕ, όπου προσοχή εδώ θέλει να βάλουμε μόνο τα αέρια ε, και βγαίνει 5, λέμε ότι στη νέα χημική ισορροπία η ΚΑΠΑΣΕ θα παραμείνει 5, η ίδια, ε, και λύνοντας καταλήγουμε να βρούμε ότι τα μολ που πρέπει να αφαιρεθούν είναι 1,2. Θέμα Γ3, ταυτοποίηση. Ε, εξηγούμε ότι παίρνοντα δείγμα από τα δοχεία, ε, το δοχείο το οποίο θα δώσει αντίδραση, θα δούμε δηλαδή φυσαλίδε διοξιδίου του άνθρακα με το ανθρακικό άλλα, αλλά δεν θα δω κίτρινο ύζημα, δεν θα αντιδράσει με την αλογοροφαρμική, θα είναι το πρώτο. Το εθανικό οξύ με τη μεθανάλη. Μετά, το δοχείο το οποίο θα δώσει και την αλογοροφαρμική αντίδραση και φυσαλίδε διοξιδίου του άνθρακα, δηλαδή θα αντιδράσει και με το ανθρακικό αλάτι, θα είναι το μείγμα εθανικό οξύ και η κετόνη, και τέλο, το δείγμα το οποίο δεν θα μα παρουσιάσει φυσαλίδες διοξιδίου του άνθρακα, δηλαδή δεν αντιδράσει με το άλλα, αλλά θα δούμε σχηματισμό κύτρου ζήματο, είναι ε, το τρίτο δείγμα. Και εδώ βλέπετε και σωστά γραμμένες τι αντιδράσει ε, που μα ζητήθηκαν. Θέμα Δέλτα, θέμα Δέλτα 1. Ε, εδώ Μα ζητάει να κάνουμε την ε, οξύδωση. Ε, οπότε λέμε ότι από τα αρχικά μολ, έστω ε χή οξυδόθηκαν προς ε, το οξύ και έστω ε ψή προς την αλδέιδη. Κάνουμε τι αντιδράσει, υπολογίζουμε τα μολ. Ε, εδώ μετά, εκμεταλλευόμαστε αυτό που μας λέει ότι το οξύ που παράγεται, ε, βάζουμε υδροξύ του νατρίου και τελικά βρίσκουμε... Το τα μόλ του υδροχλωρίου 0,01. Μετά μα λέει ότι περίσεψε το υδροξίδιο του νατρίου από το πρώτο πινακάκι. Οπότε στο δεύτερο έχω πλήρη εξουδετερώση με υδροχλώριο. Και από εκεί βγάζουμε τα μόλ και μετά τα εκμεταλλευόμαστε από τον τύπο νήσων M και το MR είναι 74. Εδώ έχουμε εμεί υπολογίσει, έχουμε θέσει την αλκόολη, το, μ μη που βλέπετε είναι οι, συνολ, οι συνολικοί άνθρακες, οπότε βρίσκουμε ότι η αλκοόλη έχει τέσσερις άνθρακες και το νη που στα... άρα το νι που δινόταν στην εκφώνηση των θεμάτων, ε, είναι τρία. Τελικά, τελικά, η απάντηση α, ο μοριακός τύπος, είναι αυτός που βλέπετε με τέσσερις άνθρακες αλκόολη, και, και μετά σκεφτόμενοι το, ε, τη σειρά που μας δόθηκε α, γ, δ, καταλήγουμε ότι επειδή η δ είναι μία αλκόολη η οποία δεν οξυδώνεται με προοργανικό, είναι τριτοταγής. Άρα οι ενώσεις μας α, γ, δ είναι αυτές που βλέπετε. Δέλτα 2. Υπολογίζουμε τα μολ, κάνουμε τις, ε, τις δύο αντιδράσει εδώ πέρα. Συγγνώμη, εδώ πέρα είναι οι δύο αντιδράσει που λέμε έστω χ μολ πήγανε προς ε, αλδείδη και έστω ψ προς οξύ. Με αποτέλεσμα να, να παίρνουμε χ τρίτα ε, διχρωμικό από τη μία, δύο ψ τρίτα από την άλλη. Ε, επίσης, χ και ψ τα μόλ που είπαμε ότι αντέδρασαν είναι ίσα με τα αρχικά μόλ 0,05 αφού αντιδράει όλη η ποσότητα. Λύνοντα το σύστημα, βρίσκουμε ψ ίσον 0,02, χ ίσον 0,03. Άρα το ποσοστό μετατροπή σε οξύ είναι 40%. Δέλτα 3. Υπολογίζουμε πάλι τα μόλ. Ε, κάνουμε το πινακάκι και, και, δείχνουμε ότι τελειώνει το υδροξύ του ασβεστίου ώστε να μπορέσουμε να έχουμε ρυθμιστικό διάλειμμα που μα είπαν. Να μην το οξυκόξι με το άλλα ε, υπολογίζουμε τη συγκεντρώση μετά, κάνουμε τα πινακάκια, έχουμε επίδραση κοινού ιόντος και λύνοντας, θέλει προσοχή εκεί πέρα γιατί βγαίνει ένα διάριστο οξικό και λύνοντας βγάζουμε ότι ο όγκος είναι ένα λίτρο. Τελευταίο ΔΕΛΤΑ 4, υπολογίζουμε τη συγκέντρωση. Ε, αρχή ως αλάτι ε, αυτό, ε, πώς το λένε, ε, μεθοξίδιο του νατρίου, συγγνώμη. Ε, βγάζει 0,1 μεθοξίδιο ανιών και νάτριο συν και μετά αυτό έπρεπε να θυμούνται ότι είναι ισχυρή βάση, οπότε βγάζει 0,1 συγκέντρωση υδροξυλιόντα και το pH 13. Αυτά είναι τα θέματα της χημίας. Ε, μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις απαντήσεις στο neakriti.gr και στο αυρενό φύλλο της εφημερίδας. Καλή συνέχεια με τα επόμενα μαθήματα.